Παντού πάσχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά εδώ αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι πάρα πολύ έντονο και πρέπει να γίνει άμεσα κάποια κίνηση ώστε να λυθεί το θέμα. Κραυγή αγωνίας υψώνουν και οι ίδιοι γιατροί. Χαρακτηριστικές οι αναφορές για το μεγάλο κενό δυτικά της Μεσσηνίας και ειδικότερα στη συγκεκριμένη περιοχή των Γαργαλιάνων είναι και από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου του Νομού, ο οποίος αναλύει το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Το κενό στην Ανατολική Πηλία συνεχίζει να υφίσταται, αλλά εκεί η αναλογία γιατρού και κατοίκου είναι πολύ μεγαλύτερη. Σκεφτείτε ότι η Γαργαλιάνη και γύρω περιοχή έχει τριπλάσιο πληθυσμό από την Ανατολική Πηλία. Και η Ανατολική Πηλία έχει κάποιους γιατρούς αυτή τη στιγμή που μπορεί να μην είναι αυτοί που πρέπει, αλλά κατά κάποιο τρόπο καλύπτεται το ζήτημα. Εδώ στους Γαργαλιάνους υπάρχει ανυπαρξία. Το Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων είναι ένα κέντρο υγείας ζωτικής σημασίας για την Δυτική Μεσσηνία, καθότι καλύπτει ένα κομμάτι έντονης τουριστικής κίνησης λόγω του Κώστα Ναβαρίνο. Αντιλαμβάνεστε ότι οι υγειονομικές ανάγκες είναι μεγάλες. Το βλέπετε και εσείς πίσω σας αυτή τη στιγμή που είναι πρωινή ώρα καθημερινής. Και έχουμε το θέμα ότι ο μοναδικός γιατρός, γενικός γιατρός που υπήρχε στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων μετακινήθηκε σε θέση που επέλεξε ο ίδιος καλύτερη, με αποτέλεσμα να μην καλυφθεί το κενό, έτσι ώστε να υπάρχει δυσλειτουργία. Υπάρχουν κάποιες εμβαλωματικές λύσεις ώστε να έρχεται ο συγκεκριμένος γιατρός κάποιες μέρες ώστε να καλύπτει κάποιες εφημερίες, αλλά το προηγούμενο διάστημα είχε τεθεί και το θέμα κάποιες μέρες να μην εφημερεύει το Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων. Αυτό είναι μεγάλο λάθος για την περιοχή, θέλοντας να έχουμε έντονη τουριστική κίνηση. Η κάλυψή της θα πρέπει να είναι επιβεβλημένη. Μια περιοχή που καλύπτει περίπου 10.000 μόνιμους κατοίκους από τους ίδιους τους Γαργαλιάνους και τις όμορες περιοχές και τετραπλασιάζει τον πληθυσμό της με έναν μόνο ειδικευμένο γιατρό στην πραγματικότητα και δύο αγροτικούς. Μέχρι πριν ένα μήνα υπήρχε ένας γενικός γιατρός εδώ με απόσπαση, ο κύριος Γιαννέλος, ο οποίος ζήτησε μόνος του να πάει σε άλλο κέντρο υγείας και έτσι έμεινα μόνος μου με δύο αγροτικούς γιατρούς. Αναγκαστικά για το μήνα Αύγουστο έπρεπε να μείνει το κέντρο υγείας κλειστό 9 μέρες, γιατί εγώ κάλυπτα 7 και ο γενικός γιατρός που βρίσκεται στη χώρα, ο κύριος Τσεκούρας, κάλυπτα άλλες 16. Παραπάνω δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Τελικά μετά από διαβήματα που κάναμε και αυτά, ο διοικητής της είπε, κάλυψε με μετακίνηση του κυρίου του γιατρού που είχε φύγει από εδώ, καλύπτει τις εφημερίες που είχαν μείνει και νες. Το ίδιο θα συμβεί και για τον άλλο μήνα και θα πάει μέχρι να έρθει καινούριος γιατρός. Από όταν γίνει η προκήρυξη και αυτά, θα εφημερεύει ο γιατρός αυτός που είναι στα Φιλιατρά τώρα. Συνθήκες και μια κατάσταση που θα μπορούσε κανείς να συναντήσει μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες. Εγώ είμαι παιδίατρος. Καλύπτω. Προχτές είδαμε έμφραγμα. Το αντιμετώπισα εγώ με δύο αγροτικούς γιατρούς. Και όταν χρειαστεί, παίρνουμε το τηλέφωνο στη χώρα του γενικού γιατρού, ο οποίος έρχεται ή μας δίνει τηλεφωνικά οδηγίες ή έρχεται και αυτός. Είναι δύσκολο, γιατί ένα περιστατικό, ένα οξύ έμφραγμα, πνευμονικό είδημα που έχουμε, τραυματισμοί που έχουμε τώρα πολλούς, περνάνε όλοι από μένα και τους δύο γιατρούς που έχουμε μέσα. Και αυτά όλα είναι τη 2023 στη χώρα του πολιτισμού και δίθεν του τουρισμού. Είμαστε όλο το 24 ανοιχτή. Χτες εφημέρευα, από χτες το πρωί μέχρι σήμερα, έχουν περάσει πάνω από 80 άτομα, παιδιά και μεγάλοι, έτσι, και με τραυματισμούς τώρα, όπως είδατε και πριν τα πλάνα, είχαμε 3 τραυματισμούς μέσα. Χώρια τις αλλαγές, χώρια τα παθολογικά, τα παιδιά που περιμένουν εδώ πάλι για εξέταση. Υπάρχει κίνηση. Η κόπωση είναι πολύ σημαντική όταν είσαι 15 μέρες εφημερία, 20 μέρες εφημερία, έστω ετοιμότητας, και τα περιστατικά που περνάνε από το κέντρο υγείας είναι 30-40 κάθε μέρα. Και κάποια είναι και σοβαρά. Αντιλαμβάνεστε ότι οι παραλίες, οι αγροί, οι διακοπές έχουν και σοβαρούς τραυματισμούς, έχουν νόσηση. Πρόσφατα είχαμε έτσι ένα κύμα οστρακιάς στη χώρα δίπλα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία για να λυθούν θέλουν μόνιμο προσωπικό και θέλουν καθημερινή εφημέρευση 24 ώρες το 24ωρο. Από ειδικευμένο γιατρό, έτσι. Θα πρέπει να δοθεί μια πολιτική λύση στο θέμα κεντρικά, έτσι ώστε οι Γαργαλιάνοι και οι γύρω περιοχές, γιατί έχει πρόβλημα και τα Φιλιατρά που έχει ένα αντίστοιχο κέντρο υγείας και η Κυπαρισσία, να καλυφθούν από γενικούς γιατρούς, να προκηρυχθούν θέσεις γιατρών, να δοθούν κίνητρα, έτσι ώστε η περιοχή να καλυφθεί υγειονομικά.